Είναι του Άρθουρ Μίλλερ, το «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», είναι κλασικό έργο, σύγχρονο δράμα, έτσι αναφέρεται. Είναι σπουδαίο έργο και ανεβάζοντάς το μαθαίνεις πάρα πολλά που μαθαίνεις θέατρο. Αποφασίσαμε καταρχήν να κάνουμε κάτι οπωσδήποτε για να μείνουμε ζωντανοί, χωρίς να ξέρουμε αν θα παίξουμε σήμερα. Δεν ξέραμε πώς θα είναι ζωντανοί, αν ποιες θα είναι συνθήκες, δεν ξέραμε τίποτα. Και είπαμε θα ξεκινήσουμε για να είμαστε μαζί. Να βρισκόμαστε μαζί, να ονειρευόμαστε μαζί και βλέποντας και κάνοντας. Άρα είναι μεγάλη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το έργο μας το συνέστησε ένας πολύ καλός φίλος από τη Σύρο, ο Μιχαλάκης, ο Γιώργος, ηθοποιός, με αυτά τα επιχειρήματα, ότι είναι έργο για το κοινό, πάρα πολύ καλό, είναι έργο σύγχρονο και είναι έργο για να κάνετε βήματα στο θέατρο. Και όντως είχε δίκιο απόλυτο, τον ευλογούμε ακόμα. Τα μηνύματα είναι ότι πρέπει, πολλά βέβαια είναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να κοιτάμε και πέρα από την αυλή μας. Πρέπει να κοιτάμε έξω από το σπίτι μας, τι γίνεται. Κυρίως αυτό, το τι συμβαίνει έξω από την πόρτα μας, έξω από την αυλή μας, έξω από την πόλη μας, έξω από το κράτος μας, έξω. Τι γίνεται, γιατί μας αφορούν όλα. Όλα επηρεάζουν, όλα μας επηρεάζουν και η κοινωνία της αυθονίας δεν επηρεάζει πιο πολύ από τον κορονοϊό. Σαν χλαμάρα που ζούμε κατά διαστήματα, αυτό που λέμε κοινωνία της αυθονίας, αυτό είναι χειρότερο. Εδώ ήρθαμε πιο κοντά, πολύ πιο κοντά. Αλλά είναι σοκαριστικό, γιατί δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα ποια θα είναι. Δηλαδή τα καθίσματα πώς θα είναι αύριο μεθαύριο, πόσο κοντά θα είμαστε. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν ξέρουμε την αυριανή μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το Δήμο Μυτιλίνης και τον κύριο Αντίμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Τσακίρη, το Μουσείο Πτεριάντ και τον κύριο Μανιατόπουλο προσωπικά που μας βοήθησε πάρα πολύ εδώ σε αυτό το χώρο. Να ευχαριστήσω το θέση σου, μας βοήθησε με την πλατφόρμα το Zoom να κάνουμε πρόβες όλο το χειμώνα. Από το Φλεβάρι μέχρι τον Ιούνιο κάνουμε με Zoom μπροστά σε οθόνες πρόβα για να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Συγκινούμε λίγο. Τη Λένα την Τρενταφύλου που μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο γλυπτό της, το οποίο χρειαζόταν στο έργο. Την οπωσδήποτε την Νατάσα, κομμωτήριο Νατάσα και Νατάσα που υπάρχει στην Ερμού, ένα κομμωτήριο που πάντα είναι κοντά μας και μας εμπιστεύει, την εμπιστευόμαστε. Ιδιαίτερα ευχαριστώ. Την Ιχώ προφανώς ευχαριστούμε που πάντα μας στηρίζει. Ένα κλωμένο Τζανέτο στη μουσική. Είναι ο Γιάννης Τουρμπούνης από το θεατρικό εργαστήρι στα σκηνικά για να προσαρμοστούμε εδώ. Κουστούμια η Όλγα η Τζανέτου, πάντα που δουλεύει. Σήμερα Τζενεράλε, που την ανοίξαμε γιατί συνήθως είχαμε 2.000 και κόσμο στις παραστάσεις στο θέατρο. Τώρα εδώ θα φτιάσουμε τους 300, άρα πρέπει να παίξουμε κι άλλο. Από ό,τι ξέρουμε θα βοηθήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να δώσουμε μάλλον μία ή δύο παραστάσεις ακόμα, που δεν είναι λίγες πάλι, και ευελπιστούμε το χειμώνα. Λοιπόν, αυτές οι παραστάσεις είναι σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όπου δεν υπάρχουν βέβαια καθίσματα. Αμέσως. Αμέσως. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη να καθίσει κοντά σε έναν άλλον. Αυτό.